Καλησπέρα, Ηλιάνα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο Star Academy. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, καταρχήν, κυρίες και κύριοι, πριν δώσω το λόγο στην κριτική μας επιτροπή, να μάθουμε δύο πραγματάκια για σένα. Έρχεσαι από το όμορφο Ναύπλιο. Βεβαίως. Τι έχεις σπουδάσει, Ηλιάνα? Ήμουνα για ένα χρόνο στο ΤΕΙ Ιαπωνίας. Ιαπωνίας. Γεωπονίας. Γεωπονίας και Ιαπωνίας. Κόλλησα πριν που είπαν για τα Ιαπωνέζικα Ετζό με τον Καρβέλα. Και τάχασα, καταλαβαίνεις. Το Γεωπονίας το άκουσες Ιαπωνία? Τι να κάνω, βρε Σύνικο μου, ό,τι θες ακούω σήμερα. Α, ωραία. Είναι, είσαι... Πάμε καλά. Τι, πάμε. Ε, βέβαια. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς στη σχολή Ιαπωνίας, ναι. 23. Τα πάμε. 23. Μάλιστα. 23. Έχεις τραγουδήσει επαγγελματικά, Ηλιάνα? Από 16 χρονών, 7 χρόνια. 7 χρόνια. Πού? Σε νυχτερινά κέντρα, Καλαμάτα. Σε πολλά, πολλά μέρη. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε αμέσως το λόγο στον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος θα σε καλωσορίσει με την κριτική του, Ηλιάνα. Νίκος Μουρατίδης, ο λόγος σε σένα. Έλα, πρόεδρε. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να το πω σε σένα, να το ακούσουν και όλα τα παιδιά, ότι εδώ πέρα βγαίνετε κάθε εβδομάδα, μας λέτε ένα τραγούδι, δίνετε το 100% σας σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο φωνητικά, και ερμηνευτικά και πώς το ντύνετε το τραγούδι, ξέρεις. Δηλαδή θα προτιμούσα πάρα πολύ να μου πεις αυτό το τραγούδι αναμαλιασμένη και ξυπόλυτη. Γιατί έτσι δεν με έψησες ότι είσαι μακριά μου να φύγεις και τέτοια. Δεν σου συνέβαινε τίποτα. Ενώ έχεις καλή φωνή, όχι βέβαια τίποτα να πέσω τα ανάσκελα. Όλο το υπόλοιπο δεν με έψησες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ναταλία. Το όνομά σου πες μου πάλι, γιατί... Ηλιάνα. Ηλιάνα. Είσαι επαγγελματίας τραγουδίστρια, λοιπόν, έτσι, αν και πολύ νεαρή σε ηλικία. Τίποτα, καλώς όρισες, θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε χρόνο να τα λέμε. Καλή φωνή έχεις, καλώς ήρθες και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα. Γεια σου, Ηλιάνα. Γεια. Λοιπόν, εμένα με ψήνεις. Το έχεις ένα πράγμα που
απαιτεί αυτό το είδος που τραγούδησες, το οποίο λατρεύω, έτσι, η σχολή, ας πούμε, της Βιτάλη και όλο αυτό το γύρισμα που βγαίνει από μέσα σου και από μέσα όλων των τραγουδιστριών και τραγουδιστών που το λένε. Απλά νομίζω ότι επειδή τραγουδάς από 16 χρονών, σου βγαίνει μια... δεν θέλω να πω τη λέξη βαριεμάρα, αλλά έχεις βρει τρόπους ασφαλείς να τραγουδάς. Αυτή είναι η λέξη. Ναι, που τα λες λίγο... Βαριεμάρα. Ναι, επειδή το επαναλαμβάνεις και το επαναλαμβάνεις. Θέλω εδώ μέσα, θα ήθελα να σου βγει η καλλιτέχνη που μπορεί να κρύβεις μέσα σου. Εντάξει, και όχι η εκτελέστρια, η καλή, ειδικά αυτών των τραγουδιών, που ξέρω στους χώρους που τραγουδιούνται τα πιο λαϊκά τραγούδια, είναι και λίγο, δεν νοιάζεται και ο κόσμος το τι τραγουδάτε. Εδώ νοιαζόμαστε για το τι θα τραγουδήσεις και θα ήθελα να πραγματικά να φροντίσεις να βρεις περισσότερα πράγματα μέσα σου, γιατί μου άρεσε η φωνή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα γυρίσματά σου πάρα ευχαριστούμε. Πολύ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Λιάνα σε περιμένει η θέση σου για την βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Θα συνδεθούμε παρακαλώ για να δούμε και τα πρώτα σχόλια. Ναι, Νίκο. Το που είπε η Άννα, αν ακούγαμε αυτό το τραγούδι με τη Βιτάλη, μπορεί να κλαίγαμε όλοι. Εδώ πέρα δεν μας συνέβη τίποτα. Συνεχίζουμε. Μάλιστα. Αυτό λέμε, να με το βρει. Με την ίδια έννοια θα πω και εγώ στον Νίκο, ότι το οποιοδήποτε τραγούδι μπορεί να μου έτσι γίνεται. Δηλαδή, άμα το τραγούδι για Αρβανιντάκη, άμα το τραγούδι για Ιβύση, άμα το έλεγε ο Καράς, θα ήταν αλλιώς. Παιδιά, όμως έχει τα γυρίσματα που έχει αυτό το είδος. Τα έχει. Η γυναίκα και τα έχει από φυσικού της. Και το ακούμε αυτό. Και μου λες να βγει ξυπόλυτη. Ναι. Αφού έτσι την τίσανε τη γυναίκα. Αυτό σου λέει. Διαφωνεί με το style. Καλά, δεν φταίει όμως η Λιάνα. Δεν μπορούσε να απαντήσει. Τα έχει βάλει με το στη λίστα ο Νίκος Μουραντήρης. Έχεις πάθει από την προηγούμενη φορά. Παιδιά, μου θέλω και ο καλλιτέχνης, αν και μια προσωπικότητα, όπως λέει η Άννα, να βγει ο καλλιτέχνης από μέσα του. Κοίτα, είναι ωραίο που ακούγεται αυτό που λέει ο Νίκος ο Μουρατίδης, για να ακούγεται, γιατί το ακούν και αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Ωραία. Δεν ευθύνεται η Λιάνα για ό,τι φοράει, αλλά δίνει και ένα μήνυμα ο Νίκος αυτό. Ντύστε τους και λίγο πιο σύμφωνα με αυτό που τραγουδάει.